Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, όπως ξέρετε, αυτό είναι μια υπόθεση, σωστά την επισημάνατε, έτσι όπως την περιγράψατε, η οποία όμως δεν έχει έλεγχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εμείς έχουμε υπογράψει τη σύμβαση, έχουμε μεταφέρει τα ποσά που έπρεπε να μεταφέρουμε, αυτά τα 80 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αποτελέσουν την εγγυητική βάση για τη μόχλευση, η οποία θα επέτρεψε να υπάρξουν αυτά τα ποσά, και πέρα έχει φύγει από εμάς. Το παρακολουθούμε. Προφανώς, έχουμε ζωτικό ενδιαφέρον, βρισκόμαστε σε σταθερή και μόνιμη επικοινωνία με τους θεσμούς όμως που πλέον συζητούν μεταξύ τους για την εξέλιξη του εργαλείου αυτού. Θα καταθέσω για ενημέρωσή σας η τελευταία επικοινωνία, την οποία έχουμε, είναι η τελευταία μετά από σειρά επικοινωνιών, έτσι, γιατί εμείς συνεχώς έχουμε επαφή και ό,τι σας μεταφέρω κατά καιρούς είναι στην πραγματικότητα αυτά που μου μεταφέρουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το οποίο τρέχει το ζήτημα. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει? Εκείνο το οποίο έχει γίνει είναι ότι έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο αφορούσε στην προεπιλογή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Με δύο λόγια, βγήκε μια πρόσκληση, αφού μεταφέραμε εμείς τα ποσά αυτά, βγήκε μια πρόσκληση και καλούσε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετάσχουν σε αυτό το εργαλείο. Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ δεν σας κρύβω και το έχω πει και δημοσίως, ότι είχα αγωνία για το αν θα υπάρξει ενδιαφέρον για το εργαλείο αυτό από την πλευρά των τραπεζών. Λοιπόν, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, υπήρξε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και οι τέσσερις συστημικές αλλά και άλλες τρεις τράπεζες έχουν δείξει ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτό. Τελείωσε αυτό το στάδιο της προεπιλογής και έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το λεγόμενο due diligence, ιδέουσα επιμέλεια, τον έλεγχο δηλαδή και την ανάλυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με αναλυτική εξέταση των προτινωμένων χαρτοφυλακίων, λεπτομερή ανάλυση επιλεξιμότητας και των άλλων υποχρεώσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το στάδιο αυτό τώρα παρουσιάζει καθυστέρηση. Δεν παρουσιάζει καθυστέρηση, το τονίζω στα χέρια μας, έτσι. Είναι μια καθυστέρηση η οποία βρίσκεται στο Ταμείο Επενδύσεων, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Γιατί? Πρώτον, γιατί ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των προτάσεων, αυτό δηλαδή το οποίο ήταν θετικό από την άλλη μεριά, δημιούργησε ένα πρόσθετο φόρτο εργασίας και των περιορισμών, ιδιαιτέρως αυστηρών στην έδρα του Ταμείου που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Η πανδημία δηλαδή εδώ επηρέασε την εξέλιξη και την ροή που πρόκειται να υπάρχει και αναμένεται αυτό το στάδιο να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου. Στο τρίτο στάδιο περιλαμβάνεται η έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων των προηγουμένων σταδίων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ταμείου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών, οι οποίες αναμένεται να υπογραφούν εντός του Ιουλίου. Είμαστε λοιπόν σε συνεχή επικοινωνία. Σας καταθέτω την τελευταία επιστολή, δυστυχώς είναι στα αγγλικά, δεν έχουμε προθάσει να τη μεταφράσουμε, αλλά νομίζω ότι έχετε πρόσβαση και δυνατότητα της μεταφράσεως. Η τελευταία επιστολή που το Ταμείο στέλνει προς το Υπουργείο, κατόπιν άλλης επιστολής που έχει προηγηθεί, δικής μας, που ζητάμε να ενημερωθούμε για το πώς πάει αυτή η υπόθεση, και στην οποία πίσω υπάρχει ένα παράρτημα, περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα που μας δίνει το Ταμείο για την εξέλιξη αυτού του εργαλείου. Λοιπόν, το καταθέτω για χρήση και του σώματος, αλλά βεβαίως και του συναδέλφου. Και εγώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, χαίρομαι καταρχάς, κύριε συνάδελφε, που συμφωνήσαμε ότι για το σημαντικό αυτό πράγμα, το χρηματοδοτικό εργαλείο, ο έλεγχος είναι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο και βεβαίως στα αντισυμβαλλόμενα του μέρη, στα πιστωτικά ιδρύματα. Πράγματι, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Πράγματι, είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Πράγματι, είναι κάτι για το οποίο κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε πια εμείς τα εμπλεκόμενα μέρη. Συμφωνήσαμε σε αυτό και νομίζω ότι γι' αυτό περάσατε στα επόμενα. Το επόμενο είναι το συνολικό μας σχέδιο. Με χαρά να σας απαντήσω στο συνολικό σχέδιο. Δεν είμαι βέβαιος ότι 2,5 λεπτά φτάνουν. Αλλά ας βάλω έτσι τηλεγραφικά κάποιες παρατηρήσεις. Μία βασική επιλογή που βρίσκεται στην αντίθεση διαφόρων πραγμάτων, την οποία έχω ακούσει να υπερασπίζεται κατά καιρούς. Πρώτον, δεν θα κάνουμε, το τονίζω, δεν θα κάνουμε οριζόντια παρέμβαση και στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν θα κάνουμε? Πάρα πολύ απλά, γιατί δεν υπάρχει συμμετρική επίπτωση στον πρωτογενή τομέα από τον κορονοϊό. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία πάνε εξαιρετικά και θα ήταν απολύτως βλακώδες το να πάμε να τους δώσουμε στήριξη. Τα πορτοκάλια πήγαν καταπληκτικά. Πάνε καταπληκτικά. Σε ιστορικό υψηλό. Έχουν κάνει ρεκόρ εξαγωγών, ρεκόρ ζήτησης, ρεκόρ τιμής.
Το ρύζι πήγε εξαιρετικά. Ρεκόρ εξαγωγών, ρεκόρ ζήτησης, ρεκόρ τιμής. Τα σκληρά στάρια, επίσης. Τα ακτινίδια, επίσης. Ευρύτερα, ο τομέας των πορολαχανικών. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζεται ότι πρέπει σε αυτά τα προϊόντα, τα οποία ακριβώς εξαιτίας του κορονοϊού έχουν μια πολύ σημαντική θετική διαδρομή, να πάμε να δώσουμε στηρίξεις. Άρα λοιπόν κάνουμε το αντίθετο από αυτό που έχουμε ακούσει από διαφόρους από την πλευρά σας. Δηλαδή τι λέμε, και αυτό είναι σχέδιο. Λέμε ότι βλέπουμε που υπάρχουν επιπτώσεις και εκεί επεμβαίνουμε προκειμένου να στηρίξουμε το πρόβλημα. Πού υπήρξαν άμεσες επιπτώσεις? Υπήρξαν άμεσες επιπτώσεις στην ανθοπαραγωγή. Γιατί? Διότι προφανώς κλείσανε τα ανθοπολία, έκλεισαν οι ανθαγορές, δεν έχουν δυνατότητα να διοχετεύσουν τίποτε και αυτό το διάστημα κάνουν το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών τους ετησίως. Υπήρξε ανάγκη να υποστηριχτούν. Τι κάναμε λοιπόν? Μελετήσαμε την επίπτωση, είδαμε τον συνολικό κύκλο εργασιών, είδαμε το τι είναι εκείνο το οποίο χάνεται, προσδιορίσαμε το ποσό, έγινε μία διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους συλλογικούς εκπροσώπους των ανθρώπων, των συγκεκριμένων, καταλήξαμε σε ένα ποσό, καταλήξαμε στη στρεματική ενίσχυση, πήγαμε και τη δώσαμε. Το ίδιο το κάναμε και με το θέμα της αλείας. Γιατί έχει επίπτωση η αλεία? Επειδή έχουν κλείσει τα καταστήματα εστίασης, δεν υποκαθίσταται η απώλεια της ζήτησης από την ζήτηση την οικιακή. Γιατί? Γιατί οι καταναλωτικές μας συνήθειες δεν είναι ότι τρώμε τόσο πολύ το ψάρι σπίτι. Στην πραγματικότητα το τρώμε σε χώρους εστίασης. Άρα λοιπόν υπήρξε μια σημαντική επίπτωση στη ζήτηση τώρα. Η εκτίμηση των φορέων είναι ότι θα μετριαστεί αυτή η επίπτωση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή αυτό που εμφανίζεται σαν μια σημαντική επίπτωση. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει κάπως μετριαστεί. Και τι κάναμε? Προσδιορίσαμε την επίπτωση και χρησιμοποιούμε στην πραγματικότητα εργαλεία. Αυτά τα 15 εκατομμύρια τα οποία ακούσατε για την ενίσχυση των αλλείων είναι ενίσχυση της μικρής παράκτειας αλλείας και μένουν να προσδιορίσουν ακόμα για τους αλλείς, τους μεγαλύτερους, μεσαίους και μεγάλους πια, με άλλο εργαλείο τα χρήματα τα οποία θα δοθούν και τα οποία φυσικά θα είναι σε διαφορετική τάξη ενίσχυσης από αυτά που πάει για τη μικρή παράκτεια αλλεία. Άρα λοιπόν έχουμε σαφέστατο σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι βλέπουμε την επίπτωση και μπαίνουμε με τα χρήματα που έχουμε και στηρίζουμε με το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο την επίπτωση όπου εκεί υπάρχει. Το ίδιο θα γίνει και με τους εγωπροβατοτρόφους. Είμαστε σε συζήτηση, αλλά προσέξτε, πότε? Κοιτάξτε τώρα γιατί λέτε πράγματα τα οποία σας εκθέτουν και τα λέτε και στους ιδίους και δημιουργείτε μια εντύπωση εξαιρετικά δυσμένη. Ας σας πω λοιπόν, πότε? Τελείωσε το Πάσχα. Πότε τελείωσε το Πάσχα που έπρεπε να δούμε την επίπτωση? Πότε έχει τελειώσει? Έχουμε στην πραγματικότητα 7-8 μέρες. Ερώτηση. Την Πρωτομαγιά θα υπάρξει κατανάλωση? Εσείς τα ξέρετε. Θα υπάρξει. Η συνεννόηση με τους φορείς τους είναι να περιμένουμε να δούμε την συνολική επίπτωση και την Πρωτομαγιά. Άρα λοιπόν εν συνεχεία θα δούμε ποια θα είναι η επίπτωση. Αφού προσδιορίσουμε την επίπτωση χρηματικά, δηλαδή το ποσό, το οποίο όμως θέλει λογαριασμούς. Να δούμε τις σφαγές που είχαν γίνει πέρυσι, να δούμε τις σφαγές που έγιναν φέτος, να δούμε τις παραγωγές, να δούμε πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές. Οι τιμές δεν διαμορφώθηκαν το ίδιο στο προγενέστερο διάστημα. Άλλες ήταν οι τιμές στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, άλλες ήταν οι τιμές στην προηγούμενη εβδομάδα, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και την προπροηγούμενη. Άλλες είναι οι τιμές σήμερα. Άλλες είναι οι τιμές σήμερα. Άρα λοιπόν να δούμε τη συνολική επίπτωση, να προσδιορίσουμε τα ποσά και να επιλέξουμε τον τρόπο. Είμαστε εμείς σε διαπραγμάτευση. Θα γίνει. Προσέξτε όμως, θέλω να πω και κάτι, είναι ευκαιρία, δεν ξέρω κυρία Πρόεδρε αν έχω 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Για να πω το εξής. Για να πω το εξής. Κύριε Πολάκη, είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε ερώτηση για να τα συζητήσουμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Εντάξει. Πάρα πολύ. Κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κύριε συνάδελφε, δεν είστε εσείς ο ερωτών βουλευτής. Κύριε συνάδελφε, δεν είστε εσείς ο ερωτών βουλευτής. Προσέξτε λοιπόν. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τα εργαλεία όμως τα οποία έχουμε, τα χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο και κατά περίπτωση. Και θα σας πω και την πολιτική μας αυτό. Όταν κάτι είναι
διευρυμένο, μαζικό και ταυτόχρονα πως εξατομικευμένα τα ποσά είναι πιο μικρά, εάν έχουμε τη δυνατότητα, προτιμάμε να πάμε σε διαδικασία ίσονος σημασίας αποζημιώσεων, de minimis. Γιατί? Διότι αυτή είναι μια διαδικασία που έχει μεν πλαφόν περιορισμένα, τα οποία όμως τότε δεν αγγίζουν, είναι κρατικός προϋπολογισμός, αλλά απλώς γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν έχουμε μεγαλύτερα ποσά, τότε στην πραγματικότητα προτιμάμε να πάμε στα 150 εκατομμύρια που είναι η δέσμευση, αυτά όμως ελέγχονται από τον κανονισμό των κοινωνικών ενισχύσεων. Άρα θέλουν γνωστοποίηση, έχουν πιο βαριά διαδικασία. Και θέλουν και προέγκριση, και θέλουν και προετοιμασία, και θέλουν και τηρήσεις του κανονισμού που λέει ευχαρίστως να σε ενημερώσω αναλυτικά για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να δοθούν αυτά τα χρήματα. Αυτή θα είναι η περίπτωση, εκεί θα πάνε οι εγωπροβατοτρόφοι προκειμένου να ενισχυθούν. Όταν έχουμε την δυνατότητα, είτε για ακόμα μεγαλύτερα ποσά, να τα εντάξουμε σε μέτρα είτε του προγράμματος Ηλίας, είτε του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτή θα είναι η περίπτωση του κρασιού, το οποίο έχει ειδικό κανονισμό και ο οποίος θα τροποποιηθεί, και εκεί θα υπάρξουν ειδικά μέτρα ενίσχυσης του κρασιού, τότε τα πηγαίνουμε εκεί, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που είναι σήμερα υποδιαμόρφωση, γιατί μόλις προχτές ψηφίστηκαν οι αλλαγές των προσωρινών κανονισμών σε ό,τι δε αφορά το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, αυτό είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αλλά η πρώτη μας επιλογή, και νομίζω θα μας δώσετε δίκιο σε αυτό, είναι σε μια χρονική στιγμή που ο προϋπολογισμός αντικειμενικά πιέζεται, εάν έχουμε ευρωπαϊκά χρήματα, να μπορέσουμε να αξιοποιούμε ευρωπαϊκά χρήματα για να ενισχύσουμε τους παραγωγούς μας και να κρατάμε για το μέλλον τα ποσά του προϋπολογισμού. Γιατί? Διότι θέλω να το τονίσω σε όλους για να συνεννοηθούμε. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν έχουν τελειώσει και επομένως πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσεκτικοί, φιδωλοί, μετρημένοι, με στοχευμένη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων και του προϋπολογισμού για να είμαστε αποτελεσματικοί στη στήριξη. Σας εξήγησα πλήρως το σχέδιό μας και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό βιώσιμο σχέδιο προκειμένου να στηρίζουμε αποτελεσματικά τους παραγωγούς μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.